Προθεσμία έω και τι 31 Ιανουαρίου έχουν όσοι εργαζόμενοι επιθυμούν να εργαστούν στο ίδιο ξενοδοχείο που εργάστηκαν την προηγούμενη περίοδο, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση επαναπρόσληψη. Αυτή η διαδικασία γίνεται από το Σωματείο Ξενοδοχείου Νομού Ηρακλείου. Ε, καλούμε όλου του εργαζόμενου να έρθουν να κάνουν αυτή τη διαδικασία, που τόσο ώστε να διασφαλιστούν οι θέσει εργασία και τα δικαιώματά του. Σύμφωνα με την ομοθεσία, αλλά και τα όσα προβλέπει Συλλογική Σύμβαση Εργασία των Ξενοδοχοϊπαλλήλων, οι ξενοδοχειακέ επιχειρήσει Υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το ίδιο προσωπικό που απασχόλησαν την προηγούμενη περίοδο. Ο εργοδότη είναι υποχρεωμένο έω 15 του Μάρτη να του ε, απαντήσει εγγράφο εφόσον δεν, τον, δεν επιθυμεί να συνεργαστεί με τον εργαζόμενο. Από εκεί και μετά ε, σημαίνει ότι τον μπαίνει στη δουλειά του. Και η τουριστική νέα σεζόν θα το βρει κανονικά στην εργασία του από αρχέ του Μάη. Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι στον επισητισμό αδειμονούν έω να δουν στην πράξη να εφαρμόζονται όσα περιλαμβάνονται στη Συλλογική Σύμβαση Εργασία που υπογράφηκε πριν από μερικέ ημέρε και αφορά του εργαζόμενου στα πάση φύσεω τουριστικά και επισητιστικά καταστήματα τη χώρα. Μετά από 12 χρόνια, έχουμε υπογράψει σαν Ομοσπονδία Επισητισμού Τουρισμού με του αντίστοιχου εργοδοτικού φορεί τη σύμβαση του επισητισμού. Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει και για τους εργαζόμενους στα καταστήματα επισητισμού τα εποχιακά το δικαίωμα της επαναπρόσληψης. Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη κλαδική σύμβαση στη χώρα καθώς αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους. Ελπίζουμε το Υπουργείο Εργασίας να υιοθετήσει αυτή τη σύμβαση, να την καταστήσει υποχρεωτική για να ρυθμιστεί το φαινόμενο αυτό των απολύσεων των εργαζομένων οι οποίοι δουλεύουν το καλοκαίρι σε κάποιε επιχειρήσει και την επόμενη χρονιά ξαναψάχνουν δουλειά. Στο μεταξύ, στα θρανία επιστρέφουν από την ερχόμενη Τρίτη οι ξενοδοχοί υπάλληλοι που κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια θέση στα τμήματα μετεκπαίδευση. Οι σχολέ μετακπαίδευση αρχίζουν να λειτουργούν από, το, από 7 Ιανουαρίου. Έχει βγει η, υπάρχει, υπάρχουν οι εκπαιδευτέ, θα μετακπαιδευτούν 100 εργαζόμενοι. Υπενθυμίζεται στο Ηράκλειο θα λειτουργήσουν τέσσερα τμήματα μετεκπαίδευση που θα αφορούν τι υπηρεσίε υποδοχή, τον επισητισμό, τη μαγειρική τέχνη και την οροφοκομεία. Οι αιτήσει ήταν πάνω από 200. Εμεί θα προσπαθήσουμε ε, για το επόμενα χρόνια ε, να δημιουργηθούν περισσότερα τμήματα που τόσο ώστε να εκπαιδευτούν και να καταρτιστούν περισσότεροι εργαζόμενοι.